θα προκαλέσω και τους φίλους και τους εχθρούς. Αλλά το μνημόνιο διαστρεβλώνει τελικώς την κρίση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται οι πολιτικοί. Διότι πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι στις πραγματικές τους ευθύνες και όχι να πλέκουν είτε έναν μύθο για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Γιατί σε τελευταία ανάλυση θα σας πω κάτι. Κύριε Μιλιέ, θέλετε το κουκουέ. Μάλιστα. Ωραία. Πάρτε το. Αλλά γιατί μετά. Δεν τους παίρνει το κουκουέ. Μια στιγμή. Γιατί όχι μετά όμως μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή να μην τη δεχτούμε να υποστηρίξει, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι ευηχτές στην Νορβηγία, να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία. Άρα έχουμε μπροστά να ξάσουμε πολύ μαλλί. Δεν το κατάλαβα αυτό το παράλληλο.